Ο δεύτερος καλεσμένος μου δεν είναι ένας, αλλά δύο. Αφού εκείνοι εισάγουσαν την εντολή, έσονται οι δύο εισάκαν μίαν και ένωσαν επίσημα ενώπιον Θεού και ανθρώπων τις τύχες τους ένα χρόνο πριν, όταν εκείνος, αιώνιος Ζεμπρεμιέ και γόης, κατά πολλούς κεραστής της Μπριζίτ Μπαρντό, ήταν 76 χρόνων και εκείνη μόνο 3 δεκαετίες μικρότερη του. Κυρίες και κύριοι, ο Σπύρος Φωκάς και η Λίλιαν Παναγιωτοπούλου. Τι κάνετε? Είμαστε καλά, εσείς? Παντρευτήκατε. Ξανά. Σπύρο. Θα ξαναπαντρευτούμε. Κολλάει. Πόσες φορές έχεις παντρευτεί? 3 θρησκευτικούς, 4 με τη Λίλιαν. Είναι το μόνο πράγμα που σε διαχωρίζει από τον Σον Κόνερ, το ξέρεις. Εκείνος είναι κολλημένος με μια γυναίκα. Αλλά... Ναι, 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 σωστά. Με μια η οποία είναι και κοντή. Να. Αλλά όταν λένε, ας πούμε, ο Σον Κόνερ, η Μαρία και τα λοιπά, λέω, αφού εμείς έχουμε δικό μας, ρε παιδιά, καλύτερο. Και εμένα μ' αρέσει. Ο Σον Κόνερ. Νομίζω ότι είναι ακατάβλητος και δεν περνάει ο χρόνος. Περνάει ο χρόνος από πάνω του, αλλά γίνεται ακόμα πιο όμορφος. Τον έχεις γνωρίσει προσωπικά? Όχι, διάλυνε. Δυστυχώς. Εν τω μεταξύ, ό,τι έχει παίξει, εγώ κάθε φορά που τον βλέπω, επειδή είσαι ο Έλληνας με την διεθνή καριέρα, ρε παιδί μου. Όμορφος, αγέροχος, με κύρος, έλεγα ότι αυτό τώρα σήμερα μπορούσε να το έχει κάνει ο Φωκάς. ένα χρόνο πριν παντρευτήκατε εδώ, Ελλάδα? Όχι, ένα χρόνο πριν. Ένα χρόνο πριν, πέρσι το καλοκαίρι. Ένα χρόνο, αυτό είναι. Τι σου φάνηκαν εσένα? Δύο χρόνια. Είναι ενάμιση, παιδιά, το παζάρι είναι στη μέση. Πού έγινε ο γάμος, εδώ? Εδώ έγινε στο Μαρούσι, στο Δημαρχείο του Μαρουσίου. Παραπολιτικό κάνατε. Πολιτικό, δεν μπορείς, ναι. Πάρω από τρεις. Σου λέει μία σου δώσα, δύο σου δώσα, τρεις σου δώσα. Δεν διορθώνεσαι και στο τρία σταματάει. Και μου λέει μια μέρα, μίλαγα με ένα παπά στο Λος Άντζελες, όπου έμενα. Και μου λέει, κύριε Φωκά, εσείς εδώ τελειώνετε. Τρίτος γάμος. Του λέω, δεν έχει δημαρχείο το Λος Άντζελες. Που αν το πεις εδώ θα φορήσουν, αυτός έβαλε κάτι γέλια. Βεβαίως έχει, μου λέει, εκεί πέρα είναι, στην τάδε πλατεία. Αυτό έγινε πολύ κοντά σε μια περιπέτεια της υγείας που είχες, έτσι. Δηλαδή αμέσως μετά, με το που βγήκες από το νοσοκομείο, νομίζω. Ναι, περίπου. Μεσολάβησαν 4 χρόνια. Τι μεσολάβησαν 4 χρόνια? Το 10 έκανε στο χειρουργείο αυτό το μεγάλο. Τέλος πάντων. Λίλιαν, πες μου. Δεν τα βρίσκουμε στους χρόνους. ναι, το 10 έκανα πολύ. Τι ακριβώς συνέβη, τι χειρουργείο ήταν αυτό? Ήταν ένα ανέβρισμα της κάτω κοιλίας. Κοιλιακής αορτής. Κοιλιακής αορτής. Το οποίο δίνει αίμα στα κάτω άκρα. Και όταν άκουσα εγώ ανέβρισμα, θυμήθηκα αμέσως το Ντρίτσι. Και λες. Όχι, μην ήσυχες, αυτό είναι καθημερινή. Ναι, είναι ρουτίνα. Είναι του Ντρίτσι νομίζω ήταν στο κεφάλι το ανέβρισμα. Ναι, ναι. Άλλο είναι κάτω. Από μέσα και πάνω μου λέει να φοβάσαι. Ρουτίνα δεν είναι, γιατί ήταν 5 ώρες χειρουργείο. Γιατί είχε κάνει συμφύσεις και τα λοιπά. Ήταν ρουτίνα δύσκολο. Ήταν όμως για το γιατρό. Γιατί ήταν καλός γιατρός. Ήταν ρουτίνα για αυτόν, αλλά δεν είναι κάτι, δεν είναι μια σκολικοειδήτη, είναι μια... Όχι, έχει δίκιο, Λιλιάν, γιατί έχω ένα φίλο αγκιοχειρουργό, ο οποίος κάνει ακριβώς αυτές τις εγχειρήσεις και μου έχει πει ότι είναι πολύ σοβαρές, δύσκολες, ακριβώς. Γιατί κυρίως δεν μπορεί να σε αφήσει πολλή ώρα να το κάνει αυτό το χειρουργείο. Δηλαδή με το που κόβει πρέπει να δέσει αμέσως γρήγορα και όλα αυτά έχουν ένα... είναι σοβαρό. Ήταν ανέβρισμα 7 ακόμα κάτι. Μετά το 5 χρειάζεται χειρουργείο. Μετά το 5 τι εννοείς? 5 βαθμούς. Κελσίου. Κελσίου. Γιατί το μετά είναι έτσι με βαθμούς. Και πήγα εγώ στην Κόρινθο που είχα έτσι ένα πόνο εδώ πέρα στο χέρι και μου λέει και θα πάω κάτι τέτοια χάρη, μου λέει ο χειρούργος ένας νέος. Θα πάτε όπου θέλετε, δεν μου πήγα εκεί πέρα στο τάδε κέντρο, μάγκας. Και μου λέει έχετε 5,5. Και εσύ συγγνώμη, εδώ... πήγες στο γιατρό γιατί πονούσες λίγο εδώ? Πονούσα, ναι, ναι. Δηλαδή άμα πονάμε εδώ πρέπει να πάμε στο γιατρό? Και δεν πήγαινε. Όχι, του λέω εγώ πάμε ρε παιδί μου τώρα μια στιγμή να δούμε. Γιατί ντρεπόμουν να πάω, έχω παπά στο χέρι. Ναι, αυτό λέω. Εγώ πάμε. Και τι έγινε? Και προέκυψε από εξετάσεις δηλαδή. Πάμε. Πες ότι κάνουμε μια βόλτα.
μέχρι εκεί. Μπράβο σου, μπράβο σου. Λέλεν, γιατί. Πέστε μου κάτι, είστε πολλά χρόνια μαζί. Μπορεί να παντρευτήκατε πρόσφατα, πριν 1,5 χρόνο, αλλά είστε πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια είστε μαζί? Είμαστε 7 χρόνια. Ωραία, δηλαδή, και η απόφαση για το γάμο πώς προέκυψε? Από την αρχή. Απλά το τρενάρατε. Μου έκανε πρόταση γάμου. Λιλιάν, θέλω ειλικρινά να μου πεις. Αν δεν είχαν προηγηθεί όλες αυτές οι φαντεζοί γυναίκες στη ζωή του. Αυτό τώρα για μια γυναίκα. Γι' αυτό θέλω να μου απαντήσει ειλικρινά. Μέσα από το προσωπικό θα καταλάβουμε και το γενικό για τις γυναίκες. Δεν είναι μια διαφήμιση για μια γυναίκα? Αν εννοείς αν πριν υπάρχουν σημαντικές πολύ ωραίες γυναίκες, ναι, με τα πολύ σημαντικά. Δεν ξέρω αν είναι διαφήμιση. Πάντως σε μένα αυτό με εξητάρει. Σε εξητάρει. Είδες. Άρα δεν φταίμε εμείς που θέλουμε να είμαστε εραστές. Εσείς μας θέλετε. Καταλαβαίνεις δηλαδή. Και αυτές διαλέγουν. Κοίταξε. Βέβαια, αυτές διαλέγουν. Αλλά είδες ποιο διαλέγουν. Διαλέγουν αυτόν που έχει πάει με τις καλύτερες. Όχι ακριβώς. Ναι. Εντάξει, ο Σπύρος, επειδή είναι μια μοναδική περίπτωση για μένα. Και για όλους μας, πίστεψε. Το πιστεύω αυτό. Σου δίνω το λόγο μου ότι δεν υπάρχει άντρας που στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, γιατί ο καθένας τώρα ξέρει, η ζωή είναι μία του καθενός. Να μην έχει, ναι, αλλά ο Φωκάς γιατί αυτό. Ο Φωκάς εκείνο γιατί. Ξέρεις όμως τι γίνεται, το βλέπω αυτό στον δρόμο, ξέρω σε κάποιες συναντήσεις. Οι μεγαλύτεροι θαυμαστές του Σπύρου είναι οι άντρες. Πραγματικά, το βλέπεις στα μάτια του. Από μένα δεν το βλέπεις. Οι οποίοι του λένε, σας έχουμε πρότυπο, κύριε Σπύρο. Δεν θα τον έχουμε, ρε παιδιά, είναι δυνατόν να μην τον έχουμε. Καταρχάς, θα σου πω κάτι. Έχει να κάνει και με την ενηλικίωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι ο Φωκάς μεγαλώνει και παραμένει έτσι, λες, έχουμε ελπίδα, ρε παιδιά. Μεγαλώνει, δεν είναι. Εγώ πάω κάθε Τετάρτη και πετρεβάνω. Ναι, ναι, τι να σου πω. Φαίνεται, τι να σου πω. Παραμορφώθηκες. Πάντως, στην περίπτωση αυτή που λέγαμε πριν για τις προηγούμενες γυναίκες. Τις οποίες μπορούμε να, κάποιες από αυτές να φέρουμε. Τις επώνυμες ή τις ανώνυμες? Τις επώνυμες, ρε παιδί μου, τις γνωστές. Ένα, ο κύριος Φωκάς να μας πει. Εμείς έχουμε φίλους στο Facebook, οι οποίοι μην νομίζεις, ξέρουν ποιους θα έχουμε καλεσμένους και ρωτάνε. Λένε, έχει ακουστεί, για ένα one night stand το 1959 με τις Μπριζίτ Μπαρντό στις Κάνες. Ναι, είτε γνωριμία ήταν, ρε παιδί μου. Α, γνωριμία, δεν προέκυψε δηλαδή. Γνωριμία ήταν. Εκεί που συνειδητήσα και τη Σοφία Λορέν και όπως μου δώσε το χέρι της, έμεινε έτσι και με έχει συστήσει ένα δημοσιογράφος στα λόγια και μου λέει «Λαμάνο, Λαμάνο», δεν λέει «Άστε το χέρι, το χέρι». Κόλλησε, έπαθα. Εσύ στις Κάνες το 59 ήσουνα με ταινία? Με το, ναι, με το... Το Ρόκο και το... Όχι, ελληνική ταινία. Ποια, θυμάσαι? Ματωμένο ηλιοβασίλεμα. Α, μάλιστα αυτή. Και... και μετά από εκεί έφυγα και πήγα στην Ιταλία. Έφυγα δηλαδή γιατί με καλέσα. Η πρώτη ταινία που ανοίγει τη διεθνή καριέρα ποια είναι? Το θάνατο ενός φίλου του Ρώση. Και έπαιξε στο Ρόκο με τα αδέλφια του που είναι και η πρώτη εμφάνιση του Αλέν Ντελόν, έτσι δεν είναι? Όχι. Και κάνει ένα με ένα γιότ. Α, το ξέρω. Ναι. Είναι καταπληκτικό. Πώς το λέγανε όμως? Είχε κολλήσει ο νεκρός κάτω από την Γκαρίνα. Ναι, που είχε πιαστεί στο σκηνή στην προπέλα. Μπράβο, κάτι τέτοιο. Αυτή ήταν η πρώτη ταινία του Αλέν Ντελόν. Όχι, είχε κάνει άλλη μια. Ο δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο δεν είναι η πρώτη του? Όχι, είχε κάνει μια ταινία με χοροπηδηχτά, νεαρή κτλ. Του Κλεμάν, νομίζω. Έκανες φιλίες με αυτούς τους πρωταγωνιστές στο εξωτερικό? Έκανα φιλίες, αλλά εγώ δεν τις μπρότσου ηθοποιούς, γιατί είναι κενόδοξα άτομα, πρώτος εγώ. Και δεν το θες αυτό? Έχω ένα φίλο πια αδερφικό που κάναμε μαζί το θάνατο ενός φίλου. Και άλλους δύο, αλλά είναι άνθρωποι που εκτιμάω πάρα πολύ, καταλάβεις. Δεν μπορώ να κάνω... Εντάξει, φιλίες του τύπου γνωστός. Υπάρχουν πολλοί, γιατί εγώ δεν μιλάω και πολύ. Α. Είμαι παρλαπίπας, αλλά εκεί που πρέπει. Εκεί που πρέπει. Ένιωθες και έντονο ανταγωνισμό? Ξέρεις τι συνέβη? Εκείνη τη στιγμή που πήγα εγώ δεν υπήρχε νέος. Ήταν ο Μαστρογιάννη πολύ πιο μεγάλος από μένα. Ενδιάμεσα δεν υπήρχε τίποτα. Ο Τζάνι είναι αυτός ο φίλος μου που λέω που έγινε αδερφικός μου φίλος μετά. Και ήσουν στο μάτι δηλαδή του Κυκλώνα. Κατάλαβα. Και ήταν και η Ιταλία στον κολοφόνα της... Κινηματογραφική βιομηχανία. Παναγία μου.
και έχει βγάλει τους πάντες. Ήταν ερωτευμένος μαζί σου ο Βισκόντι? Δεν μου έκανε την παραμικρή νήξη. Εσύ διαισθάνθηκες τέτοιο πράγμα όμως? Όχι. Πρώτα-πρώτα είναι τόσο επιβλητικός. Ήτανε, δυστυχώς. Και τόσο με αυστηρή φάτσα, δεν ξέρω. Είναι βαθιά καλλιτέχνες. Δηλαδή αυτή η σειρά των Ιταλών σκηνοθετών. Παναγία μου, τι είχε γι' αυτό. Δηλαδή ήταν τρομακτικό. Φελίνι, Βισκόντι, Παζολίνι. Αντωνιόνι, Παζολίνι. Με ποιους έχεις δουλέψει, με τον Βισκόντι? Με τον Ρώσο, ο οποίος είναι μεγάλος σκηνοθέτης, εκείνη τη στιγμή ήταν ένας από τους μεγάλους σκηνοθέτες Ευρωπαίους. Με τον. Με τον Μινέλη, τον πατέρα της Λάιδας. Εγώ πόσες... και άλλο παιδί, ξεχνάω. Πόσες ταινίες μετράς, περίπου? 12 και έξω καμιά 50. 50 ταινίες. Αυτό είναι ανέκδοτο, Σπύρο μου. Επίσης, οι φίλοι από το Facebook ρωτάνε, Ζεμπέικο, πού έμαθες? Δεν μαθαίνετε το Ζεμπέικο, πέσες. Είχα με διάθεσης. Είναι αυτό σχεδιασμός. Ναι, βεβαίως. Γι' αυτό το χασάπικο που έχει βήματα χορεύεται από ένα δάσκαλο, ας πούμε. Το άλλο είναι δικό σου. Δική σου. Γνώρισα τον Γιάννη το Φλερή σε πολύ μεγάλη ηλικία του Γιάννη το Φλερή, που σε κάτι παιδικά στη Θεσσαλονίκη που έκανα, που μας έκανε τις χορογραφίες και μου είχε πει το εξής. Λέει, έχω μάθει, λέει, ζεμπέκικο σε όλο το ελληνικό θέατρο. Και εγώ, λέει, ζεμπέκο δεν χόρεψα ποτέ. Αδερφή και ζεμπέκο γίνεται. Σπύρο, έχεις παράπονα? Ναι, ότι είμαι, δεν είμαι από τον καιρό στην ηλικία που είμαι τώρα, που έγινε ο Ζορμπάς. Γιατί εγώ θα σου έκανα ένα Ζορμπά που θα με λέγανε ακόμα. Το διεκδίκησες? Όχι, μάλλον μου. Πρώτα απ' όλα ήμουν έξω και πολύ νέος. Δηλαδή, το ότι έγινε ο Ζορμπάς το έμαθες μετά όταν είδες την ταινία? Δεν ήξερες ότι θα κάνει ο Κακογιάννης, ας πούμε, αυτή την ταινία? Όχι, αλλά και πάλι και αν την έκανε, τότε ήμουν, εγώ είμαι φαντάρος, για να καταλάβεις. Άρα τότε τι παράπονο έχεις? Θέλω να πω ότι... Όχι, λέω, τι κρίμα που δεν ξέρω, γίνεται, ξέρω εγώ οτιδήποτε. Ένα remake. Πιστεύεις ότι είσαι Ζορμπάς στην ψυχή? Μα είμαι. Είσαι, ε. Και είμαι γιος του Μιχάλη, ο οποίος ήταν ο Ζορμπάς ο αληθινός. Πατέρα μου ήταν. Το να είσαι η γυναίκα του Σπύρου Φωκά, σημαίνει ότι έχεις παράπονα από αυτόν? Σίγουρα θα έχεις. Έχω ένα παράπονο. Για πες. Δεν είναι ακριβώς παράπονο. Καμιά φορά έτσι αυτό που λέμε, με πιάνει το παράπονο, γιατί παρά είναι κύριος, παρά είναι καλός. Αν έχετε παρά πρόβλημα. Είναι αληθινός. Αν έχετε κάποια πράγματα, νομίζω αν έχετε, αλλά δέχετε λίγα. Αν έχετε, αλλά δέχετε λίγα, μάλιστα. Σπύρο, έχεις βγάλει λεφτά από τη δουλειά μας? Θα σου πω μετά, off stage. Όχι, τώρα να το πεις. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Ή έχεις βγάλει πάρα πολλά και τα τσάκισες, ή δεν έχεις βγάλει μία. Όχι, όχι, έχει λεφτά έξω. Έχει, αυτό. Καταρχάς δικαιώματα δεν παίρνεις ακόμα από τις ταινίες. Και μόνο από αυτά εσύ ζεις. Δεν πάω εδώ στον Αθόν, όπως είναι στην Ελλάδα. Πρέπει να πάντα ζητήσεις στο σπίτι το τσέκ που φτάνει. Το ξέρω, μα αυτό πρώτη φορά το είχαμε ακούσει όταν ήμασταν στη δραματική σχολή και είχε έρθει Δέσπο Διαμαντίδου. Ναι, και μας έλεγε ότι κάθε μήνα, λέει, το τσέκ από την ταινία του Woody Allen που κάνει τη μαμά του Woody Allen στον Ειρηνοποιό φτάνει στο σπίτι μου. Και είχαμε μείνει άναυδοι, τότε ήταν το 85. Και λέγαμε, οι Αμερικάνοι, ρε παιδί μου, τι κάνουνε, τις έρχεται τσέκ στο σπίτι. Οι Αμερικάνοι είναι τυπικοί, γιατί οι Ιταλοί δεν είναι. Οι Ιταλοί όχι, το δυσκολεύονται κιόλας. Οι Ιταλοί τα έχουν φάει, δεν έχει πάρει τίποτα από Ιταλία. Φύγει στη δεύτερη πατρίδα μου. Τι, αφού αυτό είναι αλήθεια. Είναι η δεύτερη πατρίδα σου, Ιταλία? Ναι, έμεινα 15 χρόνια όταν ήμουν 20 χρόνων. Δηλαδή, ανδρώθηκα εκεί πέρα. Τα σχέδιά σου όταν ξεκίναγες, έβλεπες ορίζοντα ανοιχτό μπροστά σου, μέχρι πού έφτανε η φιλοδοξία σου, η καινοδοξία, αν θες? Όχι, γιατί δεν ήξερα που πάνε τα τέσσερα όταν άρχισα και κάνω την πρώτη ταινία που πήγες κάνες, που λέγαμε πριν. Και ο πρώτος μου δάσκαλος ήταν ο Αντρέας ο Λαμπρινός, που ήταν ένα θείο πλάσμα.
ο οποίος είχε και μια κόρη και λέει αυτήσεις, του λέω βέβαιος. Και επειδή είχα πολλή δουλειά στην τέλεια, τη βάθησα 5 χρονών. Σε περίμενα όμως. Σε περιμένω, μου λέει, ας επιτύχω ένα καιρό που δεν γυρίζεις. Σπύρο μου, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Σε αυτό το παιχνίδι της ζωής, στο οποίο καλός ή κακός έχεις εμπλακεί από τότε που θυμάσαι τον εαυτό σου, με τις γυναίκες, του έρωτα το παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι που δεν κερδίζεις μόνιμα. Κάποιες στιγμές χάνεις κιόλας. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι. Ναι, που απορρίπτεις και σε απορρίπτουνε. Διαδρομή. Σε αυτό εδώ το balance υπάρχει ισορροπία. Έχεις απορρίψει περισσότερες, έχεις αφήσει περισσότερες γυναίκες. Έχεις πονέσει από κάποιες. Εγώ δεν πόνεσα. Πονάω αλλιώς. Δεν έχω τρόπο να αραιώνω. Δηλαδή. Έτσι, τρόπο να ερώνω, να μην είμαι ούτε πλακωθούμε στις κλωτσές, ούτε να πάρω τα γράμματα. Δεν υπάρχει ένας έρωτας όμως που να ήταν πολύ οδυνηρό για σένα, το πώς η έκβασή του, να μην τελειώσει καλά και να πονέσεις πολύ. Κάποια γυναίκα δεν υπάρχει που να σου πήρε τη μαγκιά όλη. Ναι, πολύ. Ναι. Δεν παίρνετε. Να σου πω κάτι, μπορείς να μιλήσεις γι' αυτό, θα τα έχεις μοιραστεί φαντάζομαι όλα με τη Λίλιαν. Εντάξει, ήταν ένας έρωτας πριν την γνωρίσω τη Λίλιαν, πολύ νέος, η δεύτερη γυναίκα μου. Με την οποία τι σημαίνει. Είμαστε ερωτευμένοι, κάποτε υπάρχει μια τριβή. Το αστέδιο δε είναι ότι και οι τρεις γάμοι προηγούμενοι διήρκησαν 10 χρόνια. Και έλεγε να κοντεύει ο καιρός. Αντίστροφη μέτρηση τα μετράς. Ωραία. Αν υποθέσουμε ότι από το 1 στο 10 είναι η βαθμολογία, θέλω μια βαθμολογία για τον εαυτό σου σαν εραστής από το 1 στο 10. Πρώτα-πρώτα εγώ δεν κάνω τον εραστή. Όχι, όχι. Ενώ σε μια αναδρομή, συνολικά, με όλες τις εμπειρίες, σκεφτόμενος τον εαυτό σου. Μπορεί να είναι και η απομυθοποίηση του πράγματος. Δηλαδή, μπορεί να πεις ότι αυτό όλο που το έχετε εσείς στο μυαλό σας σαν κάτι σπουδαίο, σε αυτό εγώ ρε παιδιά. Θα σου πω κάτι. Άλλη βαθμολογία. Πώς, 8. Θέλω να ρωτήσω τώρα και τη Λίλια. Εσύ τι βαθμό του βάζεις. Θα σου πει 11. Μην πει 3 φοβάμαι. Σαν. Γιατί ο εραστής. Συνολικά. Συνολικά. Εγώ 20. 20. Τι είναι αυτό που κάνει έναν εραστή καλό. Ότι στην περίπτωση του Σπύρου του Φωκά, ότι είναι κύριος. Ότι δεν την πέφτει στις γυναίκες και δεν τις ξεφτελίζει. Είναι κύριος μέχρι την τελευταία στιγμή. Ξέρεις, ένας φίλος κάποια στιγμή μου είχε πει ότι η διαφορά του. Που ήταν πολύ ωραία κουβέντα, γι' αυτό και τη θυμάμαι. Η διαφορά λέει, του άντρα με τη γυναίκα. Ο άντρας λέει ο σωστός πρέπει να είναι απολύτως ελεύθερος, αλλά να βάζει όρια ο ίδιος στον εαυτό του. Ενώ λέει η γυναίκα δεν μπορεί από μόνη της να βάλει όρια. Πρέπει να τις βάλεις όρια. Είναι σαν τα παιδιά, λέει οι γυναίκες. Ξέρεις ότι συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ. Και εγώ συμφωνώ. Δηλαδή. Είχε δίκιο. Ναι. Και ο άντρας, αν δεν βάλει όρια ο ίδιος στον εαυτό του, θα χαθεί. Yeah. Θα φύγει, θα διαλυθεί. Αν τα βάλει και ξέρει ότι είμαι από εδώ μέχρι εδώ, είναι εντάξει. Και στη γυναίκα πρέπει να τις τα βάλει ο άντρας. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Έχεις προσπαθήσει πρέπει. Να του θέσεις όρια. Να μας πει ο ίδιος. Κοιτάει άλλες γυναίκες. Εγώ θέλω να κοιτάει. Για μένα η Λίλια είναι το 10ο καλό. Οπότε τι να κοιτάζω τριγύρω. Αν σε προβλέπει. Καλά, τι θα έλεγες εσύ τώρα. Κάτι κόκκινα μαλλιά, κάτι φρικτές. Γιατί να έχει ομορφήνει η ράτσα, αγόρια και κορίτσια, μεγάλη πλειονότητα στα τέρατα. Μεγάλο δηλαδή, το νούμερο είναι φοβερό. Εντάξει, και ώρα κορίτσι και τα βλέπουμε μαζί. Είπαμε ότι έχει ομορφήνει η ράτσα γενικά, είναι πιο ψηλά, είναι πιο... Άβατα, ρε. Ωραία, όμως ας μην είμαστε αυτοκίνητο και περνάει μια πολύ ωραία κοπέλα και του λέω, σου πω, κοίταξε τι ωραίο μαλλί. Πού είναι, δεν βλέπω. Θα μάθουμε αν οι γυναίκες του την πέφτουνε. Τώρα σε λίγο, τώρα θα ξαναγυρίσουμε στο αργά.